Με τη χάρη του Χριστού μας, αδέλφια, θα διαβάσουμε τη σελίδα 933. Η σελίδα 933 είναι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 933 σελίδα, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο. Εν αρχή ήταν ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν προς τον Θεό, και Θεός ήταν ο Λόγος. Ούτως ήταν εν αρχή παρά τον Θεό, πάντα δι' αυτού έγιναν, και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέ το οποίο έγινε. Εν αυτό ήταν ζωή, και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει, και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Υπήρξε ένα άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, ονομαζόμενος Ιωάννης. Ούτως ήρθε εις μαρτυρία για να μαρτυρήσει περί του φωτός, για να πιστεύσουν συμπάντες δι' αυτού. Δεν είναι το εκείνος το φως, αλλά για να μαρτυρήσει περί του φωτός. Είτο το φως του αληθινών, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπο ερχόμενον εις τον κόσμο. Είτο εν το κόσμο, και ο κόσμος έγινε δι' αυτού, και ο κόσμος δεν εγνώρισε αυτόν. Εις τα ίδια ήρθε και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Όσοι δε εδέχτησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνωσι τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτών, αυτού, ήτινες ουχή εξαιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Και ο Λόγος έγινε σάρξ και κατόχησε μεταξύ ημών και είδομε την δόξα αυτού δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης, χάριτος και αληθείας. Ο Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού και εφώναξε λέγον, ούτως ήτο περί ού είπων ο πίσω μου ερχόμενος είναι ανώτερός μου, διότι ήτο πρώτερός μου. Και πάντες εμείς ελάβομεν εκ του πληρώματος αυτού και χάρη αντί χάριτος, διότι και ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, η δε χάρις και η αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού. Ουδήσει δε ποτέ τον Θεόν. Ο μονογενής Υιός, ο όν εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εφανέρωσεν Αυτόν. Αμήν. Πάρα πολύ γνωστά τα εδάφια τα οποία αδελφοί διαβάσαμε και τα ακούμε από τις πρώτες μέρες της σωτηρίας μας. Και πράγματι αδελφοί είναι θαυμαστό όταν ο Θεός έρχεται και μας αποκαλύπτει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, αλλά δεν μας το αποκαλύπτει μόνο τώρα από τον Ιωάννη, αλλά μας το αποκάλυψε πολλά πολλά χρόνια πίσω με τους προφήτες, με την Παλαιά Διαθήκη και ιδιαίτερως από εκεί που διαβάσαμε, αγαπητοί αδελφοί, από τον Ισαΐα τον προφήτη, όπου λέγει ο Θεός ότι ο Λόγος μου θα εξέλθει εκ του στόματός μου και δεν θα επιστρέψει σε μέκενος. Γιατί πράγματι, αγαπητοί αδελφοί, ο Λόγος εξέρχεται από το στόμα του Θεού και είναι προς τον Θεό. Η κατεύθυνση του Λόγου είναι να επιστρέψει πίσω στον Θεό. Αλλά δεν θα επιστρέψει και πώς. Δεν θα επιστρέψει άλλος. Είναι σαν το δίχτυ. Το δίχτυ θα επιστρέψει προς τον ψαρά. Ρίχνει ο ψαράς το δίχτυ και επιστρέφοντας δεν έχετε κενό, αλλά φέρνει ψάκια. Και εδώ ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήταν προς τον Θεό και ο Θεός ήταν ο Λόγος, από το λόγο του στόματος του Θεού έγιναν τα πάντα. Όλα έγιναν δια του Ιησού. Ο Ιησούς έκανε τη γη, τη θάλασσα, την ξηρά, τον ουρανό, πάντα τα πετεινά του ουρανού, τα θηρία της γης. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο. Ο Θεός οδήγησε τον άνθρωπο δια του λόγου στην Παλαιά Διαθήκη. Και έστελνε ο Θεός στους προφήτες, δια του λόγου, δια να δίδει οδηγία και κατεύθυνση στο λαό του τον Ισραήλ.
Αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, τελικά ο άνθρωπος δεν δέχθηκε το λόγο του Θεού, δεν αρκέστηκε στο μήνυμα του Θεού που έλεγε ο Κύριος, ούτων εν Κύριος ο Θεός. Αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός αποφάσισε ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να σωθεί ο άνθρωπος. Πρέπει αυτός ο λόγος, ο λαληθής, να γίνει σάρκα, να γίνει άνθρωπος και να κατέβει να περπατήσει μεταξύ των ανθρώπων. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος για σωτηρία. Και αυτός ο λόγος, ο οποίος ήταν πάντοτε προς τον Θεό και έκανε τα σύμπαντα, τον ουρανό και τη γη, έλαβε δούλου μορφή, ταπείνωσε τον εαυτό του, έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και έγινε ο λόγος του Θεού σάρκα. Και ο Κύριος μας λέγει ότι αυτός ο λόγος που έγινε σάρκα ήταν το φως. Ο άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί, από αρχαιότητα των χρόνων, ένα πράγμα πάντοτε έψαχνε. Το φως. Για πολλούς λαούς το φως ήταν κάτι το θεϊκό. Άλλοι προσκυνάγανε το φως. Άλλοι το θέλανε το φως. Αλλά όμως, αγαπητοί αδελφοί, ποτέ ο άνθρωπος δεν εννόησε ότι το πραγματικό φως είναι στο λόγο του Θεού. Ότι υπάρχει μόνο ένα φως το οποίο μπορεί να οδηγήσει την ψυχή του ανθρώπου στη σωτηρία. Μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο εις το να ξεδιψάσει και να χορτάσει. Το φως πήρε τη μορφή του αστεριού και οδήγησε τους μάγους στο βρέφος τον Ιησού. Το φως είναι αυτό που έλαμψε στον Απόστολο Παύλο όταν πήγαινε στον δρόμο της Δαμασκού για να συλλάβει τους μαθητές. Το φως, το φως, το φως οδηγεί και εμάς σήμερα εις τη ζωή την αιώνια. Και ο Κύριος μας λέγει, μην κλείνεις το φως από τη ζωή σου. Μην σβήνεις το λόγο του Θεού από τη ζωή σου. Γιατί δεν είναι ένας λόγος ένα μυθιστόρημα. Δεν είναι ένα βιβλίο. Δεν είναι ένα εικονογραφημένο βιβλίο ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Αλλά είναι ο λόγος της ζωής. Είναι ο λόγος ο ζωντανός, ο οποίος εξέρχεται από το στόμα του Θεού και σκοπό έχει να περάσει μέσα στην καρδιά σου. Εξέρχεται από το στόμα του Θεού και σκοπό έχει να φωτίσει τη ζωή σου. Εξέρχεται από το στόμα του Θεού και σκοπό έχει τη βουλή του ο Θεός να τη δώσει σε σένα και σε μένα. Να δώσει ο Κύριος τη δική του τη βουλή και να καταλάβεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Να δώσει ο Κύριος το δικό του το φωτισμό και να λάμψει μέσα στο σκοτάδι σου. Αγαπητοί αδελφοί, και το φως εν τη σκοτία θέλει. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να παραδεχθεί ότι χωρίς το φως του Λόγου του Θεού δεν μπορεί να πάει πουθενά. Πρέπει ο άνθρωπος, αδελφοί, να φτάσει στο σημείο όπου μόνο ο Λόγος μπορεί να τον καθοδηγήσει. Γιατί χωρίς το φως που είναι ο Λόγος του Θεού δεν υπάρχει ζωή. Ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, ήταν πάντοτε πάνω στον κόσμο. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι δεν ευέθησαν αυτόν. Εις τα ίδια ήρθε, αλλά οι ίδιοι δεν τον ευέθησαν. Και συνεχίζει και βρίσκεται, αγαπητοί αδελφοί, επάνω στη γη μας. Συνεχίζει και βρίσκεται μέσα στη ζωή μας. Αλλά πολλές φορές, αγαπητοί αδελφοί, είναι όταν εμείς κρύβουμε το φως.
Πότε? Όταν δεν εκτελούμε το θέλημα του Θεού. Όταν η βουλή του Θεού δεν εναρμονίζεται με τη δική μας τη βουλή. Όταν η οδός του Θεού δεν είναι η δική μας η οδός. Και όταν αντί να πηγαίνουμε από την οδό που ο Κύριος ετοιμάζει και την φωτίζει, εμείς πάμε από τα μονοπάτια τα σκοτεινά, που υπάρχει ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος της πτώσης, ο κίνδυνος του ολισθήματος, ο κίνδυνος του θανάτου. Και ενώ ο Κύριος λέγει, έλα παιδί μου να σε οδηγήσω με το φως, ο άνθρωπος λέει, εγώ δεν πιστεύω στο φως. Δεν πιστεύω εις το φως. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια οδός την οποία ο Θεός την έχει ετοιμάσει. Δεν πιστεύω. Προτιμώ να πηγαίνω από την οδό του γκρεμού. Γιατί αυτή ξέρω καλύτερα. Γιατί μέχρι τώρα αυτή περπάτησα. Γιατί μέχρι τώρα αυτή η οδός μου έφερε καλά αποτελέσματα, νομίζει ο άνθρωπος. Έρχεται όμως τώρα ο Κύριος και τι λέγει, αδελφοί. Ότι θα έρθουν οι μέρες όπου ο διάβολος ως λέον οριόμενος θα ζητεί να καταπιεί ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και η μόνη λύση είναι να πάρω το φως και να το έχω πάντα μαζί μου. Να πάρω το Λόγο του Θεού και να φωτίσει την ψυχή μου. Να πάρω το Λόγο του Θεού και να φωτίσει τη διάνοιά μου. Να μου δώσει νέο περπάτημα, νέα ζωή, νέα οδό. Να πιάσω τον Λόγο του Θεού, τον Ιησού Χριστό και να τον εμάθω. Τώρα που κάνω κάποια πιστοποίηση, είχα πάει να πιάσω μια δουλειά και με πήραν αυτό τελείωσε το interview μετά από αρκετό καιρό και μου λένε, ξέρεις, έχεις πολύ καλή εμπειρία. Έχεις πολύ καλή προσωπικότητα. Όλα πολύ καλά. Αλλά δεν έχεις πιστοποίησης. Είναι σαν το χριστιανό που λέει, έχεις εμπειρία χριστιανική. Μπράβο. Πολλά χρόνια έχεις περπατήσει μέσα στην εκκλησία. Πολύ ωραία. Αλλά δεν έχεις το φως. Μα είναι δυνατόν να ζω μέσα στην εκκλησία του Χριστού και να μην έχω το φως? Βεβαίως. Όταν δεν δέχομαι το φως να κυριεύσει τη ζωή μου. Και πώς δεν δέχομαι το φως να κυριεύσει τη ζωή μου? Όταν παίρνω το φως και λέω, α, δεν μ' αρέσει αυτό το κομμάτι, δεν είναι για μένα. Αυτό δεν το πιστεύω. Αυτό δεν με βολεύει. Αυτό δεν μ' αρέσει. Για να δω τι μου αρέσει και επιλέγω. Και το φως δεν μπορεί να λάμψει μέσα στη ζωή μου. Και ζω από χαραμάδες. Είναι σαν να μου κλείσει την πόρτα μου στο φως. Το φως έξω από την πόρτα μου να φωτίζει. Και εγώ να προσπαθώ να δω από το φωτάκι που μπαίνει κάτω από τη χαραμάδα της πόρτας. Και περιορίζω το φωτισμό που ο Κύριος μπορεί να μου δώσει. Περιορίζω το Λόγο του Θεού να ενεργήσει στη ζωή μου. Γιατί? Γιατί θέλω να κάνω μόνο αυτά που μου αρέσουν. Οι Φαρισαίοι μέχρι εκείνη τη στιγμή κηρύττουν τους προφήτες. Και ήταν ότι ο Λόγος του Θεού θα εξέλθει και δεν θα επιστρέψει κενός. Και ήταν ότι θα εξέλθει ηγούμενος. Και ήταν ότι θα έρθει ο Μεσσίας. Πάντοτε υπήρχαν αυτοί οι λόγοι στους Φαρισαίους. Πάντοτε υπήρχε αυτός ο Λόγος στους ανθρώπους. Και αυτό είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος ήταν πάντοτε στη γη. Αλλά όμως όταν ήρθε η ώρα, ο Λόγος αυτός να πάρει σάρκα και να κατέβει μεταξύ των ανθρώπων, οι άνθρωποι τον Λόγο αυτόν δεν τον εδέχθησαν. Δεν τον αποδέχθησαν. Ενώ όσοι εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκε την εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού
εις τους πιστεύοντας εις το όνομα Αυτού. Πιστεύεις εις το Λόγο του Θεού? Πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Λόγος του Θεού που έλαβε σάρκα και κατόκισε μεταξύ των ανθρώπων? Πιστεύεις ότι ο ίδιος Λόγος είναι εδώ σήμερα? Πιστεύεις ότι ο Λόγος αυτός μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου εντελώς? Πιστεύεις στο Λόγο του Θεού? Πιστεύω στο Λόγο του Θεού. Εάν πιστεύεις, εάν δέχεσαι, σε σένα έδωσε εξουσία ο Θεός να ονομαστείς τέκνο Θεού. Μην απορρίπτεις τίποτα από τη Γραφή. Μην απορρίπτεις τίποτα από το Λόγο του Θεού. Μην λες, Κύριε, μ' αρέσει που θεραπεύεις, μ' αρέσει που ανασταίνεις νεκρούς, μ' αρέσει που ευλογείς, μ' αρέσει που ευλογείς τη χείρα και το ορφανό, αλλά όταν φτάνει αυτή η ώρα της διδασκαλίας σου, Κύριε, δεν μπορώ. Είναι σαν να του λες, πολύ ωραίο το φως, αλλά εγώ θα κλείσω την πόρτα. Γιατί δεν μπορώ τόσο φως, με ενοχλεί στα μάτια. Ενοχλούμε. Γιατί για να έχω το φως, πρέπει να το αποδέχομαι. Δεν μπορώ να λέω, Κύριε, μου αρέσει πάρα πολύ όταν διαβάζω που θεράπηδες, που ανέστηνες. Αλλά όταν φτάνω εκεί πέρα στις οδηγίες και το τι πρέπει να κάνω, δεν μπορώ να το κάνω. Και κλείνω το λόγο. Αδελφοί αγαπητοί, σήμερα είναι η μέρα του Κυρίου να μας ξεδιψάσει δια του λόγου. Σήμερα, εάν η πόρτα σου προς το φως είναι μισάνοιχτη, ο Κύριος σε προσκαλεί να την ανοίξεις εντελώς. Μη στεναχωριέσαι για αυτά που δεν καταλαβαίνεις. Μη στεναχωριέσαι για αυτά που ακόμα ο Κύριος δεν σου έχει αποκαλύψει. Μη στεναχωριέσαι γιατί το φως δεν είναι 1000 βατ. Το φως μπορεί να το δυναμώσει ο Κύριος ανά πάσα στιγμή. Αλλά δεν θα το ανοίξει τέρμα, γιατί θα τυφλωθείς και θα θες να φύγεις. Σιγά σιγά θα δυναμώνει το φως της ζωής σου. Σιγά σιγά. Αρκεί τι? Να του ανοίξεις την πόρτα. Να τον δεχθείς ολόκληρο τον Χριστό. Εμείς οι άνθρωποι, αδελφοί, έχουμε την τάση να δεχόμαστε τα εύκολα. Μας αρέσει πάρα πολύ να τρώμε τις κρεμούλες, όταν φτάνουμε στο δύσκολο που πρέπει να βγάλουμε τα κοκαλάκια από το ψάρι που είναι υγιεινό. Άστο τώρα το ψάρι, άστο στην άκρη, ας φάμε τίποτα άλλο που είναι εύκολο. Αλλά σου λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να φας τα πάντα από το Λόγο μου για να ζήσεις. Πρέπει να βγάλεις τα κοκαλάκια, να διαβάσεις, να μελετήσεις, να κουραστείς. Και αυτό που δεν καταλαβαίνεις, να έρθεις στην προσευχή και να πεις, Κύριε, δεν το καταλαβαίνω, αποκάλυψε μου το. Κύριε μου, δεν το εννοώ, φανέρωσε μου. Κύριε, δέχομαι το Λόγο σου και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Αλλά κάτι δεν μπορεί να κουμπώσει στη ζωή μου. Αυτό περιμένει ο Κύριος για να έρθει και να σου φανερώσει τα πάντα. Αυτό περιμένει ο Χριστός για να σου δώσει όλη την εξουσία που έχει το παιδί του. Ο πρεσβύτερος Υιός ήταν Υιός. Αλλά δεν είχε την εξουσία του Υιού. Είχε την εξουσία του δούλου. Γιατί θυμάστε τι είπε? Εγώ τόσα χρόνια σε δουλεύω. Δεν είπε, εγώ είμαι τόσα χρόνια στην αγκαλιά σου, Πατέρα. Τόσα χρόνια σε δουλεύω. Μόνο τη δουλεύει στο μυαλό. Ξέχασε την αγκαλιά του Πατέρα. Ξέχασε την εξουσία του Υιού. Ξέχασε ότι ο Υιός μέσα στο σπίτι είναι άρχοντας. Μη
ένας αδελφέ μου και αδελφή μου ότι στην αγκαλιά του Ιησού Χριστού είσαι ένα Χωτόπουλο. Ένα Πρικυπόπουλο. Έχεις εξουσία στον Πατέρα. Να πας και να του πεις, Κύριε, βοήθησε με να καταλάβω. Βοήθησε με να πάρω όλο το φως του Ευαγγελίου. Βοήθησε με να φωτιστεί όλη μου η ζωή από το φως του Λόγου σου. Αλλά αγαπητοί αδελφοί, δυστυχώς, πολλές φορές χάνουμε το νόημα αυτό. Και έρχεται ο Κύριος τώρα και λέγει, πάντες εμείς ελάβουμε εκ του πληρώματος αυτού του Ιησού Χριστού χάρη αντί χάριτος. Και πράγματι αγαπητοί αδελφοί, το ότι είμαστε εδώ σήμερα είναι χάρης Κυρίου. Και ότι περπατάμε είναι χάρης Κυρίου. Και ότι το φως φωτίζει τη ζωή μας είναι χάρης Κυρίου. Και ότι ο Λόγος έλαβε σάρκα και κατόκισε μεταξύ των ανθρώπων και μάλιστα το αρχαίο κείμενο λέει σκήνωσε μεταξύ των ανθρώπων. Είναι χάρης Κυρίου. Γι' αυτό αγαπητοί αδελφοί, να απολαύσουμε αυτή τη χάρη ολόκληρη. Λόγος του Θεού μας λέγει ότι αποκαλύφθηκε η χάρις του Θεού η σωτήριος, η χάρις του Θεού δηλαδή που σώζει τον άνθρωπο και είναι η χάρις αυτή που συζητάμε τώρα, η οποία όμως δεν σταματάει και ο Λόγος του Θεού, γιατί πολλές φορές παρεξηγούμε τη λέξη χάρη και λέμε χάρις για τις χάριτες όλα θα γίνουν και όλα θα γίνουν καλά. Αλλά ο Λόγος του Θεού τι λέει, εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος, η οποία μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Άρα δεν είναι ότι η χάρη μας σώζει, είναι ότι η χάρη μας διδάσκει να αρνηθούμε αυτά που δεν μας φέρνουν στη σωτηρία. Πρώτον, τις επιθυμίες μας. Γιατί αν μένουμε στην επιθυμία, η αμαρτία, η επιθυμία δεν συλλαμβάνει και γυρνά την αμαρτία. Και η αμαρτία εκτελεστήσα φέρνει το θάνατο. Άρα λοιπόν τι έρχεται να κάνει η χάρη του Θεού. Να σβήσει την επιθυμία. Πάει δηλαδή η χάρη να βγάλει το κακό από τη ρίζα. Γιατί τελικά η ρίζα του θανάτου τι είναι, η επιθυμία. Η επιθυμία περνάει στο μυαλό, συλλαμβάνει το μυαλό και κάνει την αμαρτία. Η αμαρτία εκτελεστήσα φέρνει το θάνατο. Και ήρθε τώρα ο Κύριος και μας έδωσε αγαπητοί αδελφοί χάρη αντιχάριτος. Και η χάρη αυτή τι είναι, να μας ελευθερώσει από τις επιθυμίες μας και να μας κάνει νέους, ελεύθερους, σωσμένους ανθρώπους. Αδελφοί, τι απόλαυση είναι αυτή. Τι ευλογία είναι αυτή. Τι χάρις Κυρίου είναι αυτή. Δεν είναι η χάρις ότι θα σωθούμε ενώ είμαστε εν τη αμαρτία, αλλά η χάρις είναι ότι θα σωθούμε έξω από την αμαρτία. Ελεύθεροι από την αμαρτία. Ελεύθεροι από το θάνατο. Διότι και ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως. Η δε χάρις και η αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού. Η χάρις αδελφοί και η αλήθεια ήρθε στον άνθρωπο δια του Λόγου. Και σήμερα αγαπητοί αδελφοί τελειώνοντας αυτό το μήνυμα να μείνει σε όλους μας. Η σωτηρία θα έρθει δια του Λόγου, δια του Ιησού. Πάρε το Λόγο του Θεού και ξεδίψασε. Πάρε το Λόγο του Θεού και χόρτασε. Αν βλέπεις ότι οι επιθυμίες σου είναι τόσες πολλές και δεν επιπληρώνονται με τίποτα, σημαίνει ότι η χάρις του Θεού ακόμα δεν έχει ενεργήσει εντελώς τη ζωή σου. Αν σήμερα η ζωή μου είναι γεμάτη από επιθυμίες και γεμάτη από πάθη,
Η χάρη του Θεού δεν έχει κάνει τίποτα. Εάν το μόνο που κάνω στην καθημερινότητά μου είναι να επιθυμώ, επιθυμώ και εκείνο, επιθυμώ και τ' άλλο, επιθυμώ εκείνο για να αποκτήσω το άλλο, επιθυμώ, επιθυμώ, θέλω, θέλω, Κύριε και εκείνο, Κύριε και τ' άλλο, γιατί αν θα πάρω εκείνο θα μου έρθει και τ' άλλο. Και... Η χάρη του Θεού δεν υπάρχει στη ζωή σου. Όσο και αν νομίζεις ότι η χάρη του Κυρίου θα με σώσει, θα σε σώσει μόνο εάν αφήσεις το Λόγο να έρθει και να χορτάσει τη ζωή σου και να ξεδιψάσει την ψυχή σου. Αδελφοί αγαπητοί, ας εξητήσουμε το Λόγο. Αν εγκαταλείψαμε το Λόγο, να ζητήσουμε τον Κύριο τώρα, όσο ακόμα μπορεί να ευρεθεί. Όσο ακόμα είναι πλησίον, μα τι, τώρα μας απειλεί ο Λόγος του Θεού. Δεν μας απειλεί αυτό. Μας προειδοποιεί. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι απειλητικός. Ποτέ ο Κύριος δεν ήρθε και ποτέ ο Κύριος απειλήσε κάποιον. Ποτέ. Ο Κύριος πάντοτε προειδοποιούσε. Είναι σαν να πούμε ότι ακούμε το μηχάνημα που μας λέει ότι έρχεται σεισμός και να πούμε «Α, το μηχάνημα μας απειλεί!» Μα πώς απειλεί το μηχάνημα? Το μηχάνημα σου λέει ότι έρχεται σεισμός για να προστατευτείς. Γιατί αν θα γίνει ο σεισμός, τότε δεν θα είναι απειλή, δεν ήταν προειδοποίηση. Αλλά εσύ δεν προλαβείς να σωθείς. Και ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, τα μηνύματα που δίνει δεν είναι για να μας απειλήσει. Δεν είναι για να μας φοβερήσει. Είναι για να μας προειδοποιήσει και να μας σώσει. Να μας σώσει. Η χάρη του Θεού, η σωτήριος, πραγματικά σώζει. Αλλά σώζει πότε? Όταν αφήσουμε το Λόγο να μας ελευθερώσει από τις επιθυμίες μας και να προχωρήσουμε τη ζωή μας αγίως και δικαίως και ευσεβώς. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου διαπαντός. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, δόξα στο όνομα σου. Να ψάλλουμε, αγαπητοί αδελφοί, έναν ύμνο με τη χάρη του Χριστού μας και θα έλεγα να φωνατίσουμε για 2-3 λεπτά, να προσευχηθούμε στον Κύριο και να ετοιμάσουμε τις καρδιές μας για την κοινωνία.